Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την συνεργασία. Να συγχαρώ τον ΧΑΠΚΟ για την πολύ έντονη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει, όπως επίσης και για την επιλογή του θέματος του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου για τον Επαγγελματικό και Συνεδριακό Τουρισμό, που επικεντρώνεται σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Αυτό της συμβολής των ειδικών μορφών στην ανάπτυξη του τουρισμού και μαζί στην οικονομική ανάκαμψη. Εδώ και 2 χρόνια επαναλαμβάνουμε ότι ο ρόλος του τουρισμού είναι εξαιρετικά σημαντικός και ότι η ανάπτυξή του προϋποθέτει παράλληλα όθηση στις ειδικές μορφές. Τα δεδομένα όμως δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Αυτό ισχύει και για τον συνεδριακό τουρισμό. Τον περασμένο Μάιο, ο πρόεδρος του ΔΟΥΣΟΥ του ΧΑΠΚΟ, στο πλαίσιο της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης του φορέα, εκτιμούσε την πτώση των εθνικών συνεδρίων το 2011 σε 20% σε σχέση με το 2010 και των διεθνών συνεδρίων αντίστοιχα σε 40%. Διοσύνης ήταν οι προβλέψεις του και για την επόμενη χρονιά, με μείωση 15% στα διεθνή συνέδρια και με μοναδική σανίδα σωτηρίας για τους επαγγελματίες του κλάδου να παραμένει η διοργάνωση επιστημονικών συναντήσεων της τελευταίας στιγμής. Αυτά είναι στοιχεία που επιβεβαιώνουν σοβαρές ελλείψεις και κενά, με όσα αρνητικά αυτό συνεπάγεται για την επασχόληση και τα έσοδα του κλάδου επί του συνολικού τουριστικού τζίρου. Πριν να αναφερθώ πιο επισταμένα σε αυτά, θα ήθελα να περιγράψω σύντομα τις συνθήκες στη συγκεκριμένη αγορά. Το 2006, χρονιά όπου ο ΧΑΠΚΟ είχε συγχρηματοδοτήσει την πρώτη έρευνα με αντικείμενο τον συνεδριακό τουρισμό στη χώρα μας και είχε πολλά ευρήματα στα οποία δεν θα αναφερθώ σε όλα, αλλά στέκομαι σε κάποια διαφωτιστικά για το πόσο έχουν χειροτερέψει τα πράγματα για την Ελλάδα. Πριν από 1 πενταετία, τα κριτήρια επιλογής της Ελλάδας ως συνεδριακού προορισμού ήταν, ανάμεσα σε άλλα, η ασφάλεια, η θετική φήμη και το κύρος της στην τουριστική αγορά, τα οποία αποδίδονταν αφενός στο σημαντικό τουριστικό κεφάλαιο των Ολυμπιακών Αγώνων, αφετέρου στην επιθετική διαφημιστική καμπάνια που γινόταν στην Ελλάδα. Στα κριτήρια επιλογής της Ελλάδας, με το μεγαλύτερο ποσοστό μη ικανοποίησης από την άλλη, αυτά με τα υψηλότερα ποσοστά ήταν η έλλειψη συνεδριακών υποδομών, η αξιοπιστία τοπικού οργανωτή και η έλλειψη εθνικού Convention Bureau. Επιστρέφω λοιπόν στο σήμερα. Έχουν παραμείνει τα αρνητικά του 2006 και επιπλέον έχουμε απολέσει και τα θετικά. Την ασφάλεια, το κύρος και την αξιοπιστία του προορισμού. Δηλαδή, ακόμα δεν υπάρχουν επαρκείς υποδομές, ακόμα δεν υπάρχει εθνικό Convention Bureau, συνεχίζει να υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας του διοργανωτή, καθώς οι περιραίωσες κοινωνικές συνθήκες καθιστούν αδύνατο να εγγυηθεί κανείς αν θα γίνει το προγραμματισμένο συνέδριο. Ως προς τα θετικά που απολέσαμε, είναι γνωστό το έλλειμμα ασφάλειας. Ειδικά στην Αθήνα η κατάσταση είναι δραματική. Η εγκληματικότητα καθιστά εκτός συναγωνισμού μεγάλα πρόσφατα ανακαινισμένα ξενοδοχεία του κέντρου. Γεγονός που σε συνδυασμό με την έλλειψη Μητροπολιτικού Συνεδριακού Κέντρου απειλεί να θέσει την Αθήνα τελείως εκτός συναγωνισμού στην διεθνή και εγχώρια αγορά. Όλα αυτά επηρεάζουν αρνητικά την φήμη και την εικόνα της Ελλάδας. Εντείνουν την δυσπιστία. Πρόσφατα κοινοποιήθηκε το αίτημα των ξένων tour operators για ρήτρες κοινωνικής ειρήνης, οι οποίες θα δεσμεύουν τους διοργανωτές για αποζημιώσεις σε περίπτωση ακύρωσης συνεδρίων. Αυτή η εξέλιξη δυστυχώς το επιβεβαιώνει. Υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας και το πλήγμα αυτό δεν αφορά μόνο το σήμερα. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και είναι ευθύνη μας να τα λύσουμε, και αυτό στέκομαι ιδιαίτερα και ειδικότερα σε 5 σημεία δράσης για την ανάπτυξη του ελληνικού συνεδριακού τουρισμού. Σημείο πρώτο, αναφέρθηκε και ο Υπουργός, η εξασφάλιση υποδομών. Όσον αφορά την Αθήνα, είναι πρωτοφανές πρωτεύουσα τουριστικής χώρας να μην διαθέτει σύγχρονες υποδομές. Οι διαδικασίες για την μετατροπή του γηπέδου Taekwondo σε Μητροπολιτικό Συνεδριακό Κέντρο είναι γνωστό ότι έχουν κολλήσει σε ατέρμονες γραφειοκρατίες. Άλλωστε, το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί δραματικά και δυστυχώς χάσαμε, αν θέλετε, το momentum που υπήρχε πριν από 2 χρόνια. Και μόλις πριν από 1 εβδομάδα είχαμε μια πρώτη θετική εξέλιξη για το θέμα αυτό. Σε κάθε περίπτωση, τα ξενοδοχεία και οι εκθεσιακοί χώροι δεν επαρκούν για να καλύψουν τη διοργάνωση συνεδρίων μεγάλης δυναμικότητας. Προσθέτω ως προς το ζήτημα αυτό και κάτι ακόμα που αφορά το σύνολο της χώρας. Πρέπει να πάψουν οι αγκυλώσεις στις αδειοδοτήσεις για ειδικούς χώρους. Είναι σύνηθες να επιλέγονται ιστορικοί χώροι και τοποθεσίες για διεξαγωγή επιστημονικών συναντήσεων και εκδηλώσεων, κυρίως μικρής κλίμακας. Δυστυχώς, σε πολύ μεγάλο βαθμό, στις περιπτώσεις αυτές, οι διοργανωτές αποθαρρύνονται από την μακρά διάρκεια όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται και στρέφονται αλλού. Ένα δεύτερο σημείο είναι η ασφάλεια και η κοινωνική ειρήνη. Πρέπει να ξανακερδίσουμε και αυτό το χαμένο συγκριτικό πλεονέκτημα.
Για να γίνει αυτό, ειδικά για την Αθήνα, αναφέρθηκε και ο Δήμαρχος, θα πρέπει να αποκατασταθεί η ομαλότητα στο κέντρο της Αθήνας και στο εθνικό επίπεδο, να υπάρξει σχεδιασμός εκτάκτου ανάγκης, να προβλεφθεί προσωπικό ασφαλείας, ώστε παρά τις συνεχιζόμενες απεργίες, να μην εμποδίζονται ολοσχερώς η προσβασιμότητα και οι μετακινήσεις. Οι εικόνες καταβεβλημένων επισκεπτών που κατευθύνονται πεζοί στα αεροδρόμια, επειδή κάποιοι απεργοί τους κλείνουν το δρόμο, ή εκείνων που τρέχουν έντρομοι από το ξενοδοχείο τους μέσα σε χάος δακρυγόνων και πετροπολέμου, δεν είναι καθόλου συμβατές με το προφίλ που θέλουμε να καλλιεργήσουμε ως σύγχρονος και ανταγωνιστικός προορισμός συνεδριακού τουρισμού. Από την πλευρά μας, έχουμε προτείνει ένα μορατόριουμ ανάμεσα σε κόμματα, δημοτική αρχή, συνδικαλιστές και εμπόρους για τον εξορθολογισμό των διαδηλώσεων. Προτείνουμε κοινή δράση για ένα συγκεκριμένο διάστημα, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα, να αποκατασταθεί η εμπορική και τουριστική κίνηση και να επανέλθει η ομαλότητα στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι τέτοιο πιθανά να εξευμένιζε και τους διοργανωτές συνεδρίων. Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμα λάβει καμία θετική απάντηση. Σημείο τρίτο, η στοχευμένη διαφήμιση. Υπήρξε την τελευταία διετία μια πρωτότυπη έμπνευση αντίληψη ότι δεν επενδύουμε στη διαφήμιση σε καιρό κρίσης. Η δική μας πιο ρεαλιστική αντίληψη είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει αξιόλογη ανάπτυξη στις ειδικές μορφές χωρίς επιθετική διαφήμιση. Μιλάμε για σχετικά νέα προϊόντα σε σχέση με το προϊόν ήλιος και θάλασσα που για δεκαετίες πρόσφερε η Ελλάδα, και αυτά θα πρέπει να διαφημίζονται συστηματικά. Τι προσφέρουν, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα πλεονεκτήματά τους. Θεωρώ ότι ειδικά ο συνεδριακός τουρισμός, ακριβώς επειδή είναι πιο ανθεκτικός στις σημερινές συνθήκες από ότι ο τουρισμός αναψυχής, γιατί δεν επηρεάζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό από την κρίση, άρα έχει σταθερά ζήτηση, θα πρέπει να προωθείται πιο δυναμικά στις ξένες αγορές στη βάση ενός συγκεκριμένου marketing plan. Η συμμετοχή σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Σημείο τέταρτο, επαγγελματισμός και τεχνογνωσία. Είναι απολύτως αναγκαία αυτά τα στοιχεία στην παροχή μιας τόσο εξειδικευμένης υπηρεσίας. Το επάγγελμα του διοργανωτή συνεδρίων πρέπει να είναι θεσμικά θωρακισμένο και επίσημα πιστοποιημένο. Η σχετική χαλαρότητα που είχε υπάρξει, ειδικά τον πρώτο καιρό που αναπτυσσόταν ο συνεδριακός τουρισμός, ως προς τις προδιαγραφές και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, δεν έκανε καλό στη χώρα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο ερασιτεχνισμός και η προχειρότητα δεν συμβαδίζουν με την ανταγωνιστικότητα. Τέλος, σημείο πέμπτο. Το Εθνικό Convention Bureau. Είναι σημαντικό να υπάρξει ένας εθνικός φορέας ομπρέλα που θα συντονίζει κεντρικά τα περιφερειακά Convention Bureaus, θα εποπτεύει την λειτουργία τους, θα εκπροσωπεί την χώρα ενιαία στην διεθνή συνεδριακή αγορά και θα είναι ο συνομιλητής των decision makers στη διαδικασία επιλογής προορισμού για τα συνέδριά τους. Κυρίες και κύριοι, ο συνεδριακός τουρισμός προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για τον ελληνικό τουρισμό και για την οικονομία συνολικά. Ζητούμενο σήμερα είναι να δημιουργήσουμε ευνοϊκό κλίμα για την αξιοποίηση αυτών των ευκαιριών, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Και η αλήθεια είναι ότι για να βγάλουμε συμπεράσμα για το αν πάμε ή δεν πάμε καλά, δεν πρέπει να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τον εαυτό μας, αλλά με το ανταγωνιστικό περιβάλλον που υπάρχει γύρω μας. Δηλαδή, ποιο είναι το δικό μας μερίδιο στην αγορά, σε μια αγορά που ολοένα και μεγαλώνει. Είναι αδιανόητο να βρισκόμαστε σήμερα πίσω από το σημείο που βρισκόμασταν το 2006. Είναι αδιανόητο να επιτρέπουμε την οπισθοχώρηση και την απώλεια των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων ως συνεδριακός προορισμός. Συμπληρωματικά του πακέτου των 5 σημείων δράσης που προανέφερα, θα πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος στρατηγικός σχεδιασμός για την επανεφεύρεση της ταυτότητας όχι μόνο του ελληνικού τουρισμού, αλλά και συνολικά της εικόνας της Ελλάδας. Πρέπει να ξαναπούμε τι αντιπροσωπεύει, τι προσφέρει, σε τι διαφοροποιείται, σε ποιους απευθύνεται. Όλα αυτά με τις πρόσφατες φθορές των κοινωνικοπολιτικών ταραχών και των συντηρούμενων λόγω έλλειψης πολιτικής βούλησης χρόνιων διαθρωτικών αδυναμιών έγιναν θολά και ασαφή. Πρέπει να ξαναγίνουν ξεκάθαρα. Νομίζω αυτή θα πρέπει να είναι η αφετηρία στην προσπάθεια όθησης των ειδικών μορφών και είμαι αισιόδοξη ότι στο άμεσο μέλλον θα υπάρξουν πολιτικές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Το rebranding του ελληνικού τουρισμού ως μέρος μιας συνολικότερης επανεξέτασης της εικόνας μας είναι μονόδρομος για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που καθυλώνουν τη δυναμική του. Το λέμε διαρκώς για να γίνει τουλάχιστον τώρα, στην ίστατη κρίσιμη αυτή στιγμή που η χώρα αναζητά και μπορεί να κερδίσει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και σας ευχαριστώ πολύ.